στις 50 τουρκικές λίρες αυξήθηκε το τέλος αναχώρησης των Τούρκων πολιτών στα ταξίδια στο εξωτερικό από 1 Αυγούστου από 15 λίρες που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Η σχετική τροπολογία ψηφίστηκε από την Βουλή του Κυβερνούν Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο θέμα επηρεάζει φυσικά και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως τονίζει αποκλειστικά στο ένα channel ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κώστας Αντωνιάδης. Δυστυχώς, όπως πληροφορηθήκαμε, από τις 1 Αυγούστου έχει καθιερωθεί από την κυβέρνηση Ερντογάν της Τουρκίας ένα τέλος εξόδου για τους Τούρκους υπηκόους, οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν ή να κάνουν διακοπές σε χώρες της Ευρώπης, πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα και δι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό το τέλος εξόδου, ενώ μέχρι και πριν από λίγες ημέρες ήταν περίπου 13 λίρες, υπήρξε μια αύξηση και ανήλθε στο ποσό των 50 λιρών, που σημαίνει ότι μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται πια για να κάνει διακοπές στην Ευρώπη με περίπου 200 λίρες, που σε ισοτιμία με το ευρώ είναι περίπου 33 ευρώ. Ένα ποσό υπέρογκο, που αν αναλογιστεί κανείς ότι και τη βίζα που πληρώνουν οι Τούρκοι όταν έρχονται στην Ευρώπη, είναι ένα ποσό πολύ μεγάλο σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα των Τούρκων. Η σχετική αύξηση του τέλους αναχώρησης περιλαμβάνεται στα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης που ανήλθε σε 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο Ιανουάριο και Μάιο. Η κατά 23% αύξηση στο τέλος αναχώρησης εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τα ταξίδια των Τούρκων στο εξωτερικό αλλά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γι' αυτόν τον λόγο, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και ο κ. Αντωνιάδης πρόκειται να αποστείλουν σχετική επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών για το συγκεκριμένο ζήτημα και να ζητήσουν την επίλυση του ζητήματος. Γι' αυτό τον λόγο ήδη θα συντάξουμε μια επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως έχει κάνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, προκειμένου να καταστήσουμε σαφές και στον Υπουργό Εξωτερικών ότι αυτό το τέλος εξόδου που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση της Τουρκίας θα έχει δυσάρεστες και αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση στην χώρα μας, πολύ δε περισσότερο όταν στις 30 Αυγούστου έχουν και την θρησκευτική εορτή οι Τούρκοι, τον Μπαϊράμι. Ξέρετε ότι πάρα πολλά ξενοδοχεία, πάρα πολλά νοικιαζόμενα δωμάτια κατακλείζονται από τους Τούρκους τουρίστες και αυτό το τέλος εξόδου δημιουργεί εμπόδια στην έλευση Τούρκων επισκεπτών και τουριστών στην περιοχή. Ταυτόχρονα η Τουρκία παραμένει σταθερή επιλογή για τους Έλληνες αλλά και για πάρα πολλούς επισκέπτες για να εξερευνήσουν την ομορφιά και την ιδιαιτερότητα της χώρας. Ενώ κορυφαίοι προορισμοί και γι' αυτό το καλοκαίρι τα ελληνικά νησιά, όπως δηλώνει στο ένα channel η διοκτήτρια του πρακτορείου Stella Tours. Ταξιδεύουμε, βέβαια ταξιδεύουμε. Τι θέλετε, προορισμούς? Πού πάνε, πού επιλέγουν πια? Κοίταξε, εμείς περισσότερο τώρα πηγαίνουμε Ελλάδα. Ακολουθεί Τουρκία και μετά εντάξει, Δαλματικές, Ιταλία, Σικελία. Τι άλλο προχωράει? Καπαδοκία special. Καπαδοκία, ναι. Ναι. Τουρκία. Μεγάλη συμμετοχή. Πάρα πολύ μεγάλη. Είμαστε στο τρίτο λεωφορείο για το Σεπτέμβριο. Σκιά, κατά κόρον, Σαντορίνη, Πάρο, Κρήτη. Τι άλλο έχουμε? Μυτιλίνη, ναι, πάρα πολλά.